Άστερο. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το γεγονός, τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν απόψε στα Πλαδιανά, σε ένα χωριό το οποίο με δένει μια ιστορία άνω των 50 ετών. Μια ιστορία με αρχοντικές οικογένειες, όπως και απόψε η οικογένεια των Κλάδων συγγένεψε με την οικογένεια των Καλέργητων. Μία εκλεκτή οικογένεια και η μία και η άλλη. Απόψε λοιπόν ήρθαμε εδώ να ευχηθούμε στο νέο ζευγάρι να ζήσει μία ζωή προσεκτική μέσα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, να του ζήσει το νεογέννητο, και όλοι εμείς με τις ευχές μας και με την ωραία περιποίηση την οποία δεχθήκαμε όλοι εδώ, να τους κατευοδώσουμε στη νέα τους ζωή. Η ζωή αυτή έχει πολλές δυσκολίες σε σχέση με το παρελθόν. Αλήθεια, θα κάνω μία μικρή υπενθύμηση ότι ήμουνα 12 ετών όταν ο πατέρας μου έκανε μία κουμπαριά στα Πλαδιανά και στεφάνωσε τον Κώστα, τον Στριλικά, τον πατέρα του Νεκτάριου και του Σταύρου και της οικογένειάς του. Από τότε με σημάδεψε η περιοχή αυτή. Είναι μία αγαπημένη μου περιοχή, καθώς επίσης και οι οικογένειες αυτές που συνεχίζουν την παράδοση. Απόψε στεφανώσαμε τον Γιώργο με την εκλεκτή γυναίκα του και θα παρακαλούσα το εξής. Η κουμπάρη, η συγκούμπαρή μου, όλοι μαζί σύντεκνε Μανούσακα ένα χορό από όλους τους κουμπάρους συν τους συντέκνους για να κατεβοδώσω με το ζευγάρι. Θα ήθελα να δεθούμε σαν φίλοι που δημιουργήσαμε απόψε την προϋπόθεση της φιλίας μας, την προϋπόθεση η οποία στηρίζεται σε γεγονότα εντελώς πέρα για πέρα ανθρώπινα και ιερά. Θα παρακαλέσω λοιπόν όλους που συμμετείχαμε, τους φίλους, τους κουμπάρους, να έρθουν και να κάνουμε ένα χορό, να δώσουμε την ευχή μας και από την πίστα αυτή στο ζευγάρι, να ευχαριστήσουμε όλους που μόχθησαν απόψε, από αυτούς οι οποίοι μας έρβηραν, από αυτούς που μαγείρεψαν, από αυτούς που μας περιποιήθηκαν, αλλά ιδιαίτερα το συγκρότημα του Μιχάλη του Καλέργη που μας αφιέρωσε μία ωραία βραδιά μουσικής. Ευχαριστώ όλους, συγγνώμη που διέκοψα για την διασκέδασή σας και εύχομαι να είστε όλοι καλά.